Να δούμε τα γεγονότα. Από τη στιγμή που δεν έγινε δεκτή η αίτηση για επέκταση του παλιού προγράμματος το οποίο είχαμε, η κυβέρνηση σήμερα κατέθεσε μία πρόταση στο ESM, τον οργανισμό που έχει το χρέος, με την οποία ζητάμε διετές νέο πρόγραμμα, για να δούμε όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχεδιασμό με ορίζοντα και προοπτική. Δεύτερον, καταθέσαμε πρόταση έτοιμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναστείλει με δική του πρωτοβουλία αύριο την πληρωμή την οποία έχουμε για τον Νοέμβριο, παρόλο που ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, όπως τουλάχιστον έχουν πληροφορηθεί, υπάρχουν δυνατότητες να πληρωθεί αργότερα αυτή η δόση. Είναι οι δηλώσεις που είχαν γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα από την κυρία Λαγκάρντ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό νομίζω. Υπάρχουν κάποιες αφησημίες στις δηλώσεις, αλλά πάντως. Και το τρίτο είναι ότι, από όσο γνωρίζω, η Τράπεζα της Ελλάδας κατέθεσε έτοιμα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να υπάρξει αύριο μια συζήτηση για την επέκταση του ορίου του ELA. Τώρα, αυτά είναι τα μερικά από τα γεγονότα που έγιναν σήμερα. Να μείνουμε στην ολοκλήρωση του Eurogroup. Στο Eurogroup άρχισε λοιπόν η συζήτηση, στο Eurogroup, αυτή της πρώτης την οποία στείλαμε. Έγινε μια πρώτη συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί αύριο το πρωί με βάση και τις προτάσεις που θα στείλει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά όχι το αίτημα της χρηματοδότησης μόνο, αλλά και τις συνθήκες, τις πολιτικές, τα μέτρα υπό τα οποία θα δοθεί ή θα συναυθεί αυτή η νέα συμφωνία. Επειδή για τα παρελθόντα Eurogroup είχαμε ακούσει διάφορα σχετικά με το κλίμα, αυτή τη φορά το κλίμα πώς ήταν? Ήταν θετικό, ήταν? Το κλίμα παραμένει το ίδιο, πρόσφορο έδαφος, το Eurogroup παραμένει το ίδιο σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του. Δεν μπορώ να κάνω σχόλια σε ό,τι αφορά το κλίμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα γεγονότα. Τώρα εδώ που είμαστε, όχι ότι δεν έχει ενδιαφέρον, όχι δεν έχει ενδιαφέρον αυτά που μου λέτε, αλλά αυτό νομίζω που έχει σημασία αυτή την ώρα είναι οι πράξεις, τα γεγονότα, οι επιλογές, οι αποφάσεις, οι οποίες θα αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις και θα ανοίξουν τον δρόμο για θετικές εξελίξεις για τη χώρα και για την Ευρώπη. Έχουμε πάρει αυτό την πρόταση, ας μου επιτρέψετε, τη δική μας, την ελληνική πρόταση, η οποία κοστολογούνταν κάπου στα 8 δις, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε προσθέσει κάποια από τα μέτρα που πρότειναν οι θεσμοί από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι εταίροι. Και Είχαμε κάνει μία πρόταση, να θυμίσω τα γεγονότα, διότι είναι πυκνά. Είχαμε ετοιμάσει λοιπόν μία πρόταση, την οποία στείλαμε στους θεσμούς τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα. Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε ως ένα θετικό βήμα προόδου και μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως μια καλή βάση για τη συζήτηση. Η βάση αυτή εμπλουτίστηκε πλέον από εμάς. Πριν από αυτό, δυστυχώς, συνέβη ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αναφερθεί, ότι το κείμενο που χαρακτηρίστηκε τη μια μέρα ως καλή βάση, την επόμενη μέρα σχεδόν πετάχθηκε στη σκουπίδια. Και είχα μια νέα πρόταση με ριζικά διαφορετικά νέα στοιχεία. Αυτό προκάλεσε την εμπλοκή. Όχι η αδιαρεξία της κυβέρνησης. Υπήρξε εμπλοκή. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, όλα τα κόμματα, να κάνουν όση κριτική θέλουν στην κυβέρνηση, να μην χαρίζονται όμως τόσο εύκολα και στους άλλους. Θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά. Ας εξεταστούν από όλες τις πλευρές, διότι μπορεί να υπάρχουν παράγοντες, αιτίες, σχέδια που να μας υπερβαίνουν. Και το λέω ακριβώς αυτό με όλη αυτή την... Ολοκληρώνοντας αυτό, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στο προηγούμενο επομένως, και να σας ρωτήσω το εξής. Θα μπουν νέοι φόροι? Θα κοπούν συντάξεις? Μπήκαμε λοιπόν στο... Νέοι φόροι θα μπουν, ασφαλώς. Θα μπουν νέοι φόροι. Να υπάρξουν. Μα υπήρχαν και μέτρα και στη δική μας πρόταση και στη δική της. Στη λογική... Να σώσω την εικόνα και μετά με ρωτάτε. Στη λογική που πατούσατε και πριν, δηλαδή στην αναδιανομή βαρών, πλέον και στα χαμηλά στρώματα? Εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα, από την αρχή θέλαμε ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της οικονομίας, να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή λογική για να μπορέσουμε επιτέλους να πλήξουμε, να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες αυτής της κοινωνίας που τις ξέρει όλος ο κόσμος. Η μεγάλη φοροδιαφυγή, η απόκρυψη πλούτου, η διαφθορά που έχουμε, η αναποτελεσματική για την κοινωνία λειτουργία του κράτους, είναι γνωστά τα προβλήματα. Έχει μπει κάπου ο πύχης σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα? Τι εννοείται, από άψη μισθών και συντάξεων? Από άποψη διαφοροποίησης της φορολογίας πλέον. Αν είμαστε στην αρχή της κρίσης, το είπαμε και εκεί, προχθές. Να πω την προσωπική μου άποψη. Αν είμαστε στην αρχή της κρίσης, αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε κανείς να το πει, αυτή την πρόταση που μας έκαναν, θα μπορούσε κανείς να την πει, ωραία, ας προχωρήσουν αυτοί. Είμαστε στο έκτο έτος
λιτότητας και ύφεσης. Όποιος το αγνοεί αυτό, το αγνοεί από πρόθεση. Σκόπιμα το αγνοούν. Όταν λοιπόν είμαστε μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια ύφεσης και λιτότητας, δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση μισθών ή για μείωση συντάξεων ως μέσα εξόδου από την κρίση. Εμείς λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, φτάνουμε στο Eurogroup με δύο προτάσεις. Τη δική τους και τη δική μας.